Κύριε Τσότσο, δυνατό το φιλικό παιχνίδι εδώ στη Χερσόνησο σήμερα απέναντι στην τοπική ομάδα. Είναι το δεύτερο το οποίο δίνεται με έναν αντίπαλο τον οποίο θα βρείτε και στα επίσημα παιχνίδια σας μέσα στη χρονιά. Είστε ικανοποιημένοι στην προσπάθεια των παιδιών? Πραγματικά δυνατό παιχνίδι. Από τα παιδιά είμαι ευχαριστημένος. Εγώ και παίξαμε και χθες παιχνίδι το οποίο ήταν και δυνατό και παίξαν σχεδόν τα ίδια παιδιά. Είμαι ικανοποιημένος στα παιδιά. Βγάλαμε φάσεις. Και μπορώ να πω ότι και με τους μύθους που παίξαμε χθες, βγάλαμε πιο πολλές φάσεις σήμερα. Απλώς ήμασταν λίγο, όχι άτυχοι μπορώ να πω, και άπειρα τα παιδιά που παίζουν στην επίθεση, δεν έχουν ξαναπαίξει περιφερειακό. Με ικανοποιεί το θέμα ότι βγάλαμε πολλές φάσεις σήμερα και έπρεπε, για μένα το αποτέλεσμα είναι άδικο το 1-0. Τουλάχιστον έπρεπε να είμαστε στην ισοπαλία. Τι κρατάτε σαν θετικά και τι αρνητικά έτσι, το διάστημα που υπάρχει για να διορθώσετε μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Το θετικό πιο είναι σιγά σιγά μαζευόμαστε και πιστεύω ότι θα φτιάξουμε. Το αρνητικό πιο είναι ότι είναι ορισμένοι παίκτες οι οποίοι ακόμα δεν συμμετέχουν. Έχουμε τον Δήμα, έχουμε τον Ναό Σταυρακάκης πάλι λείπει, ο Γκέρντοκι πάλι λείπει. Αυτό είναι το αρνητικό, ότι δεν είμαστε σχεδόν σε κάθε μάτς ποτέ μαζί μέχρι τώρα. Πιστεύω τώρα με την πάρα του χρόνου να έρθουν και αυτοί πίσω και πιστεύω κάτι να φτιάξουμε καλό. Οπότε το γεγονός ότι το πρωτάθλημα πάει 2 εβδομάδες αργότερα ευνοεί αυτόν τον ΑΟΑΝ? Δεν τον ευνοεί κακά τα ψέματα, γιατί έχουμε ξεκινήσει νωρίς την προετοιμασία και πρέπει λίγο να κόψουμε. Τον ευνοεί από ποια φάση? Τον ευνοεί ότι μπορεί να γυρίσουν παίχτες πίσω και με αυτούς παίχτες οι οποίοι μπορεί να μας βοηθήσουν. Από αυτή την άποψη, μόνο όχι από την άλλη. Ευχαριστώ πολύ.